καίει πάρα πολύ. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι, γιατί το νερό δεν βοηθάει και είναι τα χείλη μου. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα παίρνουμε πάλι πίσω τα βίντεο με το Wish. Το Wish, αν δεν ξέρατε, είναι μια εφαρμογή από την οποία μπορείς να αγοράσεις κυριολεκτικά τα πάντα σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Ρούχα, καλλιτικά, ό,τι gadgets μπορείς να φανταστείς, κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ, πράγματα για το σπίτι, έπιπλα, κυριολεκτικά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει και χρήσιμα πράγματα, αλλά και πολλά άχρηστα, πολλά περίεργα, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα βίντεο μαζί. Οπότε σήμερα λοιπόν, εγώ αποφάσισα να δοκιμάσω πάρα πολύ φθηνά καλλιτικά, τα οποία βέβαια είναι και λίγο περίεργα και ιδιαίτερα, θα καταλάβετε. Οπότε εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν που αγόρασα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι, ποια είναι η χρήση του. Θα σας δείξω αμέσως. Σαν πάνω μωρού είναι, την οποία θα βάλω αμέσως στο κεφάλι μου. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια... Αχ, είναι πολύ μικρό αυτό. Τα τελευταία χρόνια που λέτε... Δεν μπαίνει. Είναι πολύ στη μόδα να έχεις γωνίες στο πρόσωπο. Είναι πολύ μικρό. Αχ, πονάω. Οπότε αυτό το προϊόν, δεν ξέρω και πώς να το πω, υποτίθεται ότι σου δημιουργεί γωνίες εδώ, σου κάνει ένα sharp jawline. Να το, το ξαναβάλω πιο σωστά. Είναι λες και έχω χτυπήσει και μου έχουν βάλει επίτες μου στο κεφάλι. Λοιπόν, νομίζω πως εάν το αφήσω 5 λεπτά, αρκεί. Σίγουρα δεν νομίζω να μπορείς να δεις καμιά τρελή διαφορά, δηλαδή τα αποτελέσματα άντε να κρατήσουν για 5-10 λεπτά. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ κάτι τέτοιο? Είχα δοκιμάσει κάποτε στο παρελθόν που ήταν πάλι πάρα πολύ στη μόδα. Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Κάτι πραγματάκι το οποίο έβαζες έτσι στη μύτη σου. Ήταν μια περίοδος που κυριολεκτικά όλες οι ξένες YouTubers διαφημίζαν αυτό το πραγματάκι που βάζεις στη μύτη σου για να έχεις πιο λεπτή μύτη. Οπότε το είχα δοκιμάσει και εγώ, το φορούσα κάθε πρωί και βράδυ. Δεν θυμάμαι να είδα καμιά τρελή διαφορά. Πάλι δηλαδή τα αποτελέσματα κρατούσαν για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αφού έβαζες αυτό το πραγματάκι. Το κλιπάκι. Οπότε ναι, σήμερα αποφάσισα να αγοράσω και αυτό. Να το δοκιμάσουμε. Έχω αρχίσει και πονάω εδώ πέρα. Έχουν περάσει και 5 λεπτά. Οπότε ήρθε η ώρα να το βγάλουμε και να δούμε τα αποτελέσματα. Wow. Εγώ δεν καταλαβαίνω διαφορά. Να σας πω κάτι. Φαίνονται λίγο, ξέρετε τι, φαίνονται λίγο πιο ανεβασμένα τα μαγουλά μου. Πάλι ξαναλέω, τα αποτελέσματα δεν νομίζω να κρατήσουν για πάρα πολύ ώρα. Ίσως αν το φοράς κάθε πρωί βράδυ για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εβδομάδα, μήνα, μήνες, ίσως να δεις κάποιο έτσι μικρό αποτέλεσμα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ κάτι παρόμοιο? Είτε αυτό για τη μύτη, είτε αυτό για το πρόσωπο, είτε αχ, ξέρετε τι, υπάρχουν και αυτά τα άλλα που βάζεις στη μέση σου. Έχετε δοκιμάσει από αυτά που βάζεις στη μέση, στα πόδια, στη μέση νομίζω είναι τα πιο δημοφιλή και δουλεύουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οπότε για πείτε μου, τα έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτά και αν ναι, έχουν δουλέψει, έχετε δει καμιά διαφορά? Προσωπικά δεν θα αγόραζα ποτέ κανένα τέτοιο προϊόν για σοβαρό λόγο, ούτε τέτοιο προϊόν ούτε από αυτά για τη μέση. Αυτό για τη μύτη δεν ξέρω γιατί το είχα αγοράσει, ειλικρινά. Το είχαν αγοράσει όλες οι YouTubers και τότε είχα μία μεγαλύτερη ανασφάλεια, ας πούμε, για τη μύτη μου. Δεν έχω κανένα θέμα με τη μύτη μου, μην το πάρετε λάθος, ίσα-ίσα κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όλοι μας έχουμε τις ανασφαλιές μας, οπότε με καταλαβαίνετε. Προχωράμε λοιπόν. Λοιπόν, αποφάσισα να αγοράσω και μερικές απομιμήσεις. Οπότε το συγκεκριμένο είναι ένα pore eraser, λέγεται Babe Skin και είναι σαν της Maybelline το Baby Skin. Ένα γράμμα διαφορά έχουνε. Μισό λεπτό να το βρω. Ναι, ναι! Baby skin. Είναι για τους πόρους, να μην φαίνονται πολύ έντονοι. Εγώ δεν έχω κάποιο θέμα με τους πόρους μου, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό και ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο pore eraser. Αυτή τη στιγμή φοράω βέβαια τη βάση μου. Μπορώ να βάλω ίσως λίγο εδώ πέρα, που έφυγε όλο το foundation μου λόγω
αυτού εδώ είναι αρκετά ελαφρύ και μυρίζει και ωραία. Ωραία, για τη βάση μας τώρα, βρήκα ένα foundation της VC, το οποίο ενώ από μπροστά φαίνεται σαν να είναι το αυθεντικό, από πίσω δεν γράφει τίποτα, οπότε δεν είναι το αυθεντικό, είναι και αυτό από μίμηση. Το έχουν βάλει σε αυτό το πακετάκι. Να το, κάπως έτσι είναι από μπροστά, φαίνεται αυθεντικό. Φαίνεται legit, αλλά από πίσω είναι και το σωστό χρώμα, δεν ξέρω πως το κατάφερα. Μ' αρέσει η υφή του. Είναι ελαφρύ, αλλά όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή φαίνεται ότι πρέπει να έχει καλή κάλυψη. Μυρίζει λεμόνι. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει foundation που μυρίζει λεμόνι. Δεν είναι άσχημο, βέβαια μυρίζει πάρα πολύ έντονα το λεμόνι. Που όπου μυρίζω καραμέλα λεμόνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, αντικειμενικά είναι καλό. Έχει καλή κάλυψη, δεν είναι πάρα πολύ πηχτό, είναι ελαφρύ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί είναι πάρα πολύ φθηνό προϊόν και φοβάμαι δεν θέλω να καταστρέψει την επιδερμίδα μου. Επίσης μυρίζει τόσο πολύ έντονα λεμόνι, το οποίο με τρομάζει. Καραμέλα λεμόνι, για την ακρίβεια. Και μετά από αυτό το βίντεο, να είστε σίγουροι πως θα πάω να πλύνω το πρόσωπό μου πάρα πολύ καλά, γιατί δεν ξέρω, είμαι λίγο περίεργη με αυτά. Φοβάμαι να πάθω τίποτα. Δεν θέλω να βγάλω καμιά κοκκινίλα, κάποιο σπυράκι. Προσέχω πάρα πολύ την επιδερμίδα μου. Ευτυχώς έχω καθαρή επιδερμίδα. Έχω πολύ μαύρο κύκλους βέβαια, ειδικότερα σήμερα το πρωί αν βλέπατε πως ήταν τα μάτια μου, αφήστε το. Αγόρασα ένα stick contour concealer, το οποίο είναι από μίμηση από διάφορα brands, και η Maybelline και η NYX και άλλα brands πρέπει να έχουν ένα τέτοιο παρόμοιο concealer παύλα contour. Θα δείτε τώρα πως είναι. Έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα concealer και contour στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν μ' άρεσαν, δεν με ενθουσίαζαν. Αρέσει πάρα πολύ στη μητέρα μου, είχα δηλαδή ένα το οποίο το χάρισα στη μητέρα μου γιατί το λάτρεψε. Να το, είναι κάπως έτσι. Εγώ για bronzer χρησιμοποιώ πάντα powder bronzer, ενώ για το concealer μου χρησιμοποιώ πάντα ένα υγρό κονσίλερ. Δεν με βολεύουν τα sticks. Είναι πολύ πηχτό και δεν απλώνεται πολύ εύκολα. Θα σας πω, αυτό το κονσίλερ είναι καλύτερο για contouring ή αν θέλεις να καλύψεις κάποιο σπυράκι. Δεν είναι τόσο για μαύρους κύκλους. Και εγώ πάντα το κονσίλερ το χρησιμοποιώ για μαύρους κύκλους. Παρά είναι θερμό το χρώμα. Για μένα αυτό προσωπικά είναι όχι, οπότε καλύτερα προχωράμε στο επόμενο. Πάμε τώρα σε κάτι πιο fun. Πάμε σε σκιές. Ου, μου αρέσει και το πακέτο τους. Πάμε σε μια παλέτα η οποία είναι αντιγραφή της παλέτας της Huda Beauty. Δεν είχα ποτέ παλέτα της Huda Beauty, αλλά νομίζω μου έχουν δοκιμάσει σε κάποιο βίντεο με μακιγιάζ, κάποιος make-up artist στο παρελθόν, δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα τις είχα τεστάρει πάντως από κοντά στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη όταν είχα πάει το Νοέμβριο. Για να δούμε λοιπόν και αυτή η απομίμηση κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη. Έχει και άπαλα χρώματα και πιο έντονα και υγιεινούς τόνους. Έχει λίγο από όλα. Για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Εγώ λέω να κάνουμε κάτι λίγο πιο έντονο. Μην κάνουμε πάλι κάτι απαλό όπως κάνω πάντα. Αυτό εδώ θέλω να δοκιμάσω. Δεν είμαι σίγουρη αν το πιάνει η κάμερα, πάντως αυτή η σκιά έχει αστεράκια και καρδούλες πάνω. Είναι glitter με αστεράκια και καρδούλες, πόσο τέλειο. Θα είναι ωραίο για πιο creative looks. Έχετε δει για παράδειγμα αυτά τα μακιγιάζ από τη σειρά Εφόρια? Θα κάνουμε συνέχεια και αντιγραφή στο TikTok. Είμαι σίγουρη πως κάποιο έχει πάρει το μάτι σας. Πάμε να βάλουμε αυτή τη λευκή glitter σκιά σε όλο το μάτι, έτσι για βάση. Μου αρέσει πολύ. Και τώρα τι λέτε, να βάλουμε μπλε σκιά ή να βάλουμε πορτοκαλί, παύλα κόκκινη, παύλα καφέ. Εγώ λέω να πάμε στα κόκκινα γιατί είναι περισσότερα τα χρώματα σε αυτή την παλέτα, ενώ αν βάζαμε μπλε... Α, έχει και ένα μοβ! Αν βάζαμε μπλε που λέτε, θα μπορούσαμε μετά να χρησιμοποιήσουμε και τις πράσινες σκιές. Μία βασικά είναι λίγο πράσινη και άλλες είναι καφετή. Πάμε στα πορτοκαλιά. Πολύ καλή απόδοση, δεν το περίμενα. Ήρθα λίγο πιο κοντά, πάμε να βάλουμε τώρα και την κόκκινη σκιά. Δεν είναι ακριβώς κόκκινη, είναι κοραλή. Έχει και λίγο πορτοκαλί και λίγο τόνους του ροζ. Παίρνουμε τώρα από αυτή τη σκιά, η οποία είναι nude με glitter μέσα. Έχει και ωραία ονόματα. Έχει crave, έχει play, fantasy, love bite. Βάζουμε λοιπόν λίγο από το Crave εδώ. Θέλω να βάλω και λίγο από το Teddy, αλλά με τα δάχτυλά μου καλύτερα. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε με το επόμενο, το οποίο είναι ένα unicorn oil. Love a unicorn. Okay, illuminating glow lace στο χρώμα rose gold. Rose gold. Αυτό. Εμένα περισσότερο για έντονο φούξια μου μοιάζει, παρά απαλό rose χρυσό. Είναι highlighter, έχει εδώ και ένα unicorn πάνω. Φαίνεται πολύ πηχτό. Παρά είναι πηχτό. Ου.
Ουπς, μήπως είναι ρούζ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ρούζ, αλλά όχι και για highlighter. Αχ, αχ, αχ. Ωραία, θα προσπαθήσω να το βάλω σαν ρούζ, να το απλώσω σαν ρούζ, γιατί σαν highlighter, για κανένα λόγο. Κοιτάξτε πώς έχουν γίνει τα δάχτυλά μου. Πω, τι έκανα. Ουπς. Τώρα να βάλω όλο τόσο και από εδώ για να φαίνεται ίδιο. Όχι! Πόπο, ελπίζω να βγαίνει, γιατί τα δάχτυλά μου είναι λες και έχουν γίνει stained από αυτό, λες και έχει μείνει δηλαδή. Λες και είναι μπογιά! Πάω να το βγάλω. Ευτυχώς βγαίνει εύκολα. Ευτυχώς δεν είναι μπογιά, δεν μένει. Πόπο, παρά είναι έντονο. Το rose gold highlighter ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σκιά. Ή αν βάλεις πολύ λίγο, μια πολύ μικρή σταγόνα, έτσι εδώ, για να το βάλεις σαν ρούζ. Έχω όμως και άλλο highlighter, το οποίο νομίζω ότι είναι highlighter, δεν είμαι σίγουρη. Λέει στο κουτί 24 karat gold zan, 99,9% pure gold, καθαρό χρυσό. Δεν θυμάμαι καν τι αγόρασα, ειλικρινά. Τι είναι αυτό? Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς το χρησιμοποιείς? Έχει μία περίεργη μυρωδιά, αλλά δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Μισό λεπτό να το ψάξεις στο Wish, γιατί ειλικρινά δεν θυμάμαι τι είναι αυτό το πράγμα. Α, okay, είναι σαν skincare. Είναι για τις ρητίδες, είναι για ενυδάτωση, είναι to stay young forever, όπως λέει εδώ πέρα και η φωτογραφία. Θα το δοκιμάσουμε στο χέρι μας, επειδή είμαι βαμμένη, αλλά καλύτερα κιόλας μεταξύ μας, γιατί πάλι το ψιλοφοβάμαι. Έχει φύλλα χρυσού μέσα, τώρα κατά πόσο είναι αληθινό χρυσό αυτό... Δεν είναι, αλλά ας προσποιηθούμε πως είναι, αφού μας το λέει το Wish. Είναι ελαφρύ, είναι κινητατικό και κάνει και λίγο πιο bouncy την επιδερμίδα. Τι βγάζουν στο Wish? Αγόρασα και ένα προϊόν για τα φρύδια, μου ήρθε δύο φορές, κατά λάθος λογικά, γιατί ένα αγόρασα εγώ μόνο. Έχει ιδιαίτερο πινέλο, είναι για να σε βοηθήσει να φτιάξεις τριχούλες. Έχω γεμίσει το χέρι μου με καλλιτικά. Φτιάχνεις τριχούλες όμως. Αυτό είναι ωραίο! Εντάξει, δεν έχει και την καλύτερη απόδοση, αλλά αν έχεις υπομονή, κάνει καλή δουλειά. Μάσκαρα ή χείλη? Μάσκαρα πρώτα. Unicorn χρώματα πάλι. Ωραίο πακετάκι! Πολύ ωραία συσκευασία. Μια χαρά πινέλα κιόλας. Κάποιο μύριζε ωραία. Ποιο ήταν αυτό που μύριζε ωραία? Να το! Αυτό εδώ, αυτό μυρίζει τέλεια. Τα υπόλοιπα γιατί μυρίζουν έτσι άσχημα? Περιέργως, είναι καλή μάσκαρα. Δεν το περίμενα. Μπράβο, Wish. Κοιτάξτε, γενικότερα μπορείτε να βρείτε και καλά προϊόντα. Ίσως κάτι σε gadget ή προϊόντα κουζίνα, σε έπιπλα, τέτοια πράγματα. Τώρα τα καλλιτικά εγώ δεν τα εμπιστεύομαι. Οπότε αν θέλετε να αγοράσετε προϊόντα από το Wish, καλύτερα αποφύγετε τα καλλιτικά. Αγοράστε ρούχα, αγοράστε άλλα gadgets, πράγματα τα οποία πλένονται, πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να χαλάσουν την επιδερμίδα σας. Έχω μία playlist με πολλά βίντεο από το Wish, θα τη βάλω κάτω στην περιγραφή, καθώς και κάπου εδώ πάνω. Πάμε στα χείλη. Lip Extreme λοιπόν λέει αυτό εδώ το προϊόν, δίνει όγκο στα χείλη σου. Έχει κιόλας το πριν και το μετά, φαίνονται πιο ογκώδη τα χείλη της κοπέλας. Τι ωραίο πακέτο! Αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό μάλιστα. Καίει! Ναι, καλά! Πω, καίει πάρα πολύ. Καίει πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να καίει, αλλά τόσο έντονα. Α, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένω. Α, χρειάζομαι νερό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι, γιατί το νερό δεν βοηθάει. Και είναι τα χείλη μου. Δεν σας κάνω πλάκα, όντως έχω αρχίσει και αγχώνομαι αυτή τη στιγμή. Βάζω makeup remover. Τι να κάνω? Οκ, έχει βγει σίγουρα όλο το προϊόν από τα χείλη μου, αλλά... Καίγομαι, δεν καταλαβαίνετε. Καίγομαι ακόμα. Και ας καίγομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά το γεγονός ότι καίγομαι σημαίνει πως κάτι πάει λάθος. Δεν θέλω να πάθω κάτι στα χείλη μου. Πού είναι το κινητό μου? Να βάλω πάγο. Πώς γίνεται να καίγομαι ακόμα? Είναι με ginger oil. Το ginger λογικά θα είναι αυτό που καίει. Εντάξει, έχει αρχίσει και μου φεύγει. Δεν καίει τόσο έντονα τώρα. Και η μητέρα μου δεν το σηκώνει. Για να δω. Λάθος πακέτο, όλα είναι ίδια. Τι έχει μέσα? Δεν ξέρω καν να τα προφέρω. Κακό, πολύ κακό. Hydrogenated
πολύ Sobuten Mineral Oil, ok. Styrene, Isoprene, Copolymer. Δεν ξέρω καν να το προφέρω, δεν προσπαθώ άλλο. Αλλά ναι, κακό. Πολύ κακό. Τα δοκιμάζω εγώ για να μην χρειαστεί να τα δοκιμάσετε εσείς. Προχωράμε λοιπόν, έχουμε δύο ακόμα προϊόντα να δοκιμάσουμε. Ευτυχώς που αυτά τα δύο προϊόντα δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπο, πάλι καλά, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τα δοκιμάσω μετά από αυτό που έπαθα. Ποτέ ξανά. Πάμε λοιπόν κάτι για τα νύχια. Αυτό βέβαια το προϊόν δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, γιατί από ό,τι διάβασα εδώ πέρα χρειάζεται από αυτή την λάμπα που βάζεις για τζέλ νύχια. Και επίσης έχω ήδη βαμμένα τα νύχια μου. Αλλά για να το δούμε. Έστω το χρώμα του. Δεν βγάζει. Είναι ανάτο. Oh. Ωραίο χρώμα. Τώρα δυστυχώς δεν θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω γιατί δεν έχουμε ούτε τη λάμπα και έχω και βαμμένα τα νύχια μου. Αλλά σίγουρα θέλω να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Θα το πάρω μαζί μου την επόμενη φορά στην Άντζη να της το δείξω. Η Άντζη μου φτιάχνει τα νύχια. Λογικά θα την ξέρετε αν με παρακολουθείτε καιρό και εδώ και στο Instagram. Το Instagram, by the way, είναι Manuela M. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε. Και τώρα, ξαφνικά έπεσε ο ήλιος. Και τώρα λοιπόν, αφού έχουμε και το σκοτεινό mood, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και μια περούκα. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι. Μάλιστα. Α, μισό λεπτό. Όχι, άκυρο. Είπα να βάλω στέκα και είπα μάλιστα να βάλω αυτή τη στέκα, μπας και βοηθήσει στο look. Στο look. Κοιτάξτε το μαλλί όμως. Ώρες μου λείπουν τα μακριά μου μαλλιά. Έχει και πολλές περιούκες στο Wish. Ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι μήκος θέλετε, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, αυτά λοιπόν ήταν όλα τα προϊόντα από το Wish. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Αν εξαιρέσουμε κιόλας τη λάθος στιγμή που αποφάσισα να δοκιμάσω το προϊόν για τα χείλη, πήγε λίγο λάθος αυτό το βίντεο. Αλλά ας το ξεχάσουμε. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο Instagram αν θέλετε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!